Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, η δική μας η Εκκλησία, γιατί είναι η εορτή του αγαπημένου μαθητή του Χριστού, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού, ο οποίος δεν επέτρεψε ο Θεός να πεθάνει, αλλά ζει μαζί του στον ουρανό, εμετέστη, όπως εμετέστη ο Χριστός, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί οι τρεις εμετέστηκαν στους ουρανούς. Ιδιαίτερα σήμερα γιορτάζουμε τη δεύτερη μετά την Θεοτόκον, όπως την έχουν κατατάξει οι Άγιοι Πατέρες στην Εκκλησία, δεύτερη μετά την Θεοτόκον, δηλαδή σχεδόν ίση με την Παναγία, την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, όπου τον 9ο αιώνα εμφανίστηκε σαν όραμα στον Λέονταν έκτον των σοφών και του είπε πού ήταν το Άγιο Σκήνομα της και του εζήτησε να το μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη και να το τοποθετήσει μαζί με το σκήνομα του Αγίου Λαζάρ, όπου έφυγε από τη Λάρνακα, από το Κίτιο, κατά την ανακομιδή των λειψάνων του και το εμετέφερε ο Λέοντας έκτος ο σοφός πρώτα στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμφανίζεται και η Μαρία η Μαγδαληνή στο Λέονταν έκτον των σοφών και του λέει ότι ζητά από τον βασιλιά τον αυτοκράτορα τον Λέονταν έκτον να της μεταφέρει και να της τοποθετήσει την ίδια ημέρα μαζί με τον Άγιο Λάζαρο το σώμα της στον ναό των Βλαχερνών, όπου εκ των υστέρων χτίζεται μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη και μεταφέρονται εκεί και τα δύο Άγια Λείψανα, της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και του Αγίου Λαζάρου. Μεταφερόμαστε τώρα νοερά στο πάθος του Κυρίου, την ημέρα των παθών. Κι είναι συνεχώς μαζί με τον Κύριο κανένας άλλος εκτός της Μαρίας της Μαγδαληνής, του Ιωάννη του Θεολόγου, του Ευαγγελιστή, του 16χρονου παιδιού, που όμως δεν εδηλίασε όπως εδηλίασαν όλοι οι υπόλοιποι και άφηκαν τον Κύριο μας μόνον του και κατά τη διάρκεια της δίκης μέσα στην αυλή του Άννα, που τον εχτυπούσαν, που τον εβασανίζαν, που του ευθύναν. Κανένας άλλος πλην της Μαρίας της Μαγδαληνής, του Ιωάννη του Θεολόγου, κανένας άλλος στην πλατεία όπου έγινε με τον Πιλάτον αυτή η κωμωδία, η παροδία, όταν ζητούσαν ποιον να ελευθερώσουν τον Βαρραβάν ή τον Χριστό, μόνον η Παναγία, η Μαρία η Μαγδαληνή και ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν εκεί εκ των υστέρων στη δημόσια βασάνας του Χριστού, όταν τον εμαστίγωναν 60 Ρωμαίοι στρατιώτες με μαστίγια που στην άκρη ανήχαν γάντσους καρφιά και του εξέσκισαν το σώμα όλο του Κύριου μας, άφηκαν τον μόνο σκελετό. Μόνον η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν εκεί μπροστά σε όλους. Πάω πίσω να σας πω ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ποτέ δεν υπήρξε μπόρνη. Ποτέ. Η μόνη καταγραφή που γράφουν τα Ευαγγέλια είναι ότι ο Χριστός της εκδίωξε 7 δαιμόνια. Δαιμόνια μπορεί να έχει ο καθένα μας από εμάς. Δαιμόνιον της λεμαργίας, δαιμόνιον της πορνείας, δαιμόνιον της ληστείας, οτιδήποτε πάθος. Δεν το ελέξουμε, είναι δαίμονας, σατανάς, δαιμόνιο. Και μπαίνει μέσα μας και ελέγχει μας και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εκυνηγούσαν την 7 δαίμονες, τους οποίους ενίκησε ο Χριστός και εξαφάνισε. Δεν ήταν η κοπελίτσα που δείχνουν οι παπικοί στις τηλεοράσεις, μια νεαρή 20 χρονών. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή ήταν 58 χρονών. Ήταν η αρχηγός των μυροφόρων. Ήταν η πρώτη κάτω από τον Σταυρό. Ήταν μαζί με τον Χριστό, τον Ιωάννη τον Θεολόγο και την Παναγία στο πλευρό συνέχεια της Παναγίας μας. Κατά τη διάρκεια που βασανίζαν τον γιον της,
τη διάρκεια που ανέβαινε τον Γολγοθά ο Χριστός με τον Σταυρό, την Σταύρωση δίπλα από την Παναγία, στήριζε την Παναγία μας που έβλεπε τον γιο της να τον σταυρώνουν, σταυρώσαν τον Χριστό, έμεινε κάτω από τον Σταυρό, έβρεχε ο ουρανός, έτρεχε αίμα πάνω της Μαρίας, έκλαινε η Μαρία στα πόδια του Χριστού. Σε κάποια φάση, όταν ο Χριστός υπεντετέλεστε και ανάστησε ο ίδιος τον εαυτόν του ως Θεός, η Αγία Μαρία μετά από αυτόν τον φοβερό σεισμό που εμαύρισε ο ουρανός, που έπεσε ο ναός του Σολομώντα και όλοι εταράχθηκαν και φοβήθηκαν, η Αγία Μαρία παραμένει κάτω από το Σταύρο. Σε κάποια φάση ο Άγιος Ιωάννης πιάνει την Παναγία μας σαν δεύτερος Υιός της και αποχωρούν. Η Μαρία η Μαγδαληνή παραμένει. Εκ των υστέρων κρύβεται. Θέλει να δει που είναι να πάει το σώμα του Χριστού. Βλέπει τον Σίμωνα, βλέπει τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ τον Αρημαθέα που πιάνουν άδεια από τον Πιλάτο και κατεβάζουν το σώμα του Χριστού. Παρακολουθά τους. Πού είναι ο τάφος του Χριστού. Βλέπει ακριβώς πένω το τάφος του Χριστού. Η μέρα Σάββατον πολλοί εφοβούνταν τους Ιουδαίους. Όλοι ήταν κρυμμένοι. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν κοιμάται. Στέκει έξω από τον τάφο του Χριστού. Πρώτη μαθαίνει εκ του Αγγέλου. Γι' αυτό ονομάζεται Ευαγγελιστρία πιο πάνω από τους Ευαγγελιστές. Γιατί ήταν αυτή που ευαγγέλισε την Ανάσταση του Θεού στους Αποστόλους. Βλέπει τον άγγελο που μετακίνησε τον λίθο, γιατί δεν μετακινήθηκε ο λίθος. Ο λίθος έμεινε κλειστός. Το τάφος του Χριστού έμεινε άφθορος, όπως άφθορη έμεινε η Παναγία κατά τη γέννηση του Χριστού. Όπως εγεννήθηκε και έμεινε άφθορη η Παναγία, έτσι εγεννήθηκε, έτσι αναστήθηκε ο Χριστός. Άγγελος μετακινά τον λίθο, ενημερώνει την Μαρία που ήταν κοντά, τρέχει η Μαρία. Λέει στους Ευαγγελιστές, πρώτη ευαγγελίζει για τον Θεό, εκ των υστέρων, για να μέσα σας φαόραν πολύ, εκ των υστέρων βλέπει πρώτη τον Χριστό μαζί με την Παναγία. Τον βλέπει αναστάντα Χριστό και της λέει μην μ' αγγίξεις, γιατί πλέον ήταν αναστημένος, ήταν σε άλλη μορφή. Η Μαρία η Μαγδαληνή, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς. Γιατί όποιος μπαίνει στον ναό του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, αγιάζεται αφού περνά κάτω από την εικόνα της. Η εικόνα της βρίσκεται στην είσοδο του ναού μας. Όποιος περνά και μπαίνει και φκένει από τον ναό, πλην όλων των υπόλοιπων Άγιων Λειψάνων και της Αγιότητας και της Χάρης του Αγίου Λαζάρου και όλων των Αγίων, το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι περνάτε κάτω από την εικόνα της. Τρέχει εκ των υστέρων η Μαρία η Μαγδαληνή. Μετά ήταν παρόντια και με τις μυροφόρες που ξαναείδε τον Χριστό. Παρούσα και στο υπερόν που εμφανίστηκε ξανά ο Χριστός. Συνέχεια συνεχίζει και ζει με την Παναγία μας στα Ιεροσόλυμα. Μετά τόσο ηρωική και τόσο γενναία ήταν που ένάντεξε την αδικία. Έπιασε πλοίον, επίε στη Ρώμη, ήβραν τον Τιβέριο, τον Αυτοκράτορα. Του είπε, τούτη στα Ιεροσόλυμα, ο Πιλάτος, ο Άννας, ο Καϊάφας, εκάμαν τούν την αδικία, τούν τον άνθρωπο που αναστήθηκε και ο Θεός μας, που εγιάτρευκε όλον τον πλανήτη και μόνο καλά έκαμε και αναστήθηκε. Τούτη καταδικάσαν τον άδικα. Λέει της ο Τιβέριος, αν αναστήθηκε, αν έπαιρνα μια κοπέλα, γι' αυτό χρωστούμε και την παράδοση με τα κόκκινα αυγά στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αν αναστήθηκε, λαλή του, λαλή της, και λέει αλήθεια, τότε τούτη κοπέλα που περνά με τα αυγά, να κοκκινήσουν τα αυγά. Και κοκκινήσαν τα αυγά. Έφερε τους ο Πιλάτος, ο Τιβέριος, έφερε κάτω τον Πιλάτον, ετοιμόρισε τον, κατά τη διαδρομή ετοιμόρισε και τον Καϊάφαν. Ο Άννας ως την Κρήτη επέθανε, ανή αλλούκο στην Κρήτη να το θάψουν και η γη έφτυνε τον πάνω, 7 φορές βάλαν τον μέσα στο κόμμα, δεν τον εδέχε του η γη. Βάλαν του πέτρες,
και έστειλε τον Ηγυπάν. Προχωρούμε. Ξεκινά από την Ιταλία. Πάει μέχρι την Ισπανία και διδάσκει για τον Χριστό. Μόνη της. Φεύγει από την Ισπανία, πάει Αίγυπτο. Ξαναέρχεται πίσω στα Ιεροσόλυμα. Έρχεται με την Παναγία μας στην Κύπρο. Μαζί της με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο φέρνουν το ομόφωρο του Αγίου Λαζάρου. Είναι μια αδικημένη Αγία. Είναι δεύτερη μετά την Παναγία και πρώτη Ευαγγελίστρια πάνω από τους Ευαγγελιστές, γιατί την κατατάσσουν σε τούτη θέση που ευαγγελίζει πρώτη την Ανάσταση του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε και το εγγένειο του Ναού του Αγίου Λαζάρου. Γιορτάζουν τρεις αγαπημένοι και στενοί του Κυρίου. Ο αγαπημένος του φίλος που η Παγία λέει ότι πρώτου ακούει του Αγίου Λαζάρου ο Χριστός. Πρώτου που ακούει του φίλου του και μετά τους άλλους. Το αγαπημένο του μαθητή που κατά το τέλος του κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο μιλά με τον Σίμωνα Πέτρο και του λέει «Εσύ λέει το που σου νεαρός επίεννες όπου ήθελες, που εν να γεράσεις, εν να σε δίσουν και να σε πάρουν κάπου κάποιοι άλλοι». Εννοώντας ότι τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Και λέει του, τούτος για τον Ιωάννη, τούτος τι είναι να γίνει. Και λέει του, τούτος αν δεν πεθάνει εσέναν τη σε κόφτη. Ανακοίνωσε τούτο. Εμείς χτίζοντας εμείς τον ναό, είναι μικρός ο ναός, βάλαμε δίπλα από την Παναγία μας τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών, που τον ευλαβούμαστε, που μας έκαμε θαύματα και αξίωσε μας ο Θεός να έχουμε τεμάχιο από την Αγία Αγκάρα του. Μια ημέρα πηγαίνοντας στο μοναστήρι του Αγίου Κεντέα, λέει μου η μητέρα Χριστοφόρα, «Άζαρε με τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, εν τον έβαλες μες στην Εκκλησία, εν του καμά εικόνα». Και ξεκίνησε, έλεγε μου, ο Άγιος Ιωάννης είναι φίλος καλός, ήταν μαζί με τον Χριστό. Ένα πρόδωσε τον Χριστό. Στην αυλή του Γάννα, ο Ιωάννης ήταν δίπλα από τον Χριστό. Ο Πέτρος επρόδωσε τρεις φορές. Ο Ιωάννης, 16 χρονών μωρό, ήταν είπε λέξη, ήταν μαζί με τον Χριστό. Και στο Θαβόρ, και παντού. Και πρωτόκλητος μαζί με τον Ανδρέα. Σήμερα το Ευαγγέλιο είπε, όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε του Ιωάννη του Θεολόγου, τούτος εννοώ, τούτος εννοώ ο Χριστός. Και ακολουθάτε. Η μητέρα Χριστοφόρα είπε μου δικό της όραμα που έπιε στον Παράδεισο, είδε τον Ιωάννη τον Θεολόγο μαζί με την Παναγία να μαζί και έδωκε της ένα πορτοκάλι. Το λοιπόν, δοξασμένο το όνομα των Αγίων μας, είναι σημαντικό να ξέρουμε για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή την αλήθεια.